Με το φακό του Καλύμνος Νιούς ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ποθητό Μαγκούλια. Το θέμα μας είναι η ανάρτηση που έκανε το Καλύμνος Νιούς σε σχέση με την χωματερή, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, μόνο χωματερή. Και επειδή είναι ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει πια όλους τους Καλύμνιους και είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Πραγματικά με απασχόλησε όχι τόσο η ίδια η χωματερή, όσο ο τρόπος προσέγγισης του θέματος από δημοτική αρχή, δηλαδή η υποβολή κάποιας μήνυσης κατά γνώστων, κατά τη δική μου άποψη δίνει μια λανθασμένη εντύπωση ότι υπάρχει μια αρχή που ασχολείται δυναμικά και με ένταση για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά όλη η δυναμική, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, εξαντλείται στη ρητορική και μέσα από την υποβολή της μήνυσης. Εγώ αυτό που ζητάω είναι να ασχοληθεί σοβαρά με το ίδιο το θέμα και όχι με την εντύπωση ότι ασχολείται με κάτι. Πρακτικά να δούμε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, γιατί αυτό που έκανε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, ωραία, αλλά εμείς το ζητούμενο ποιο θα θέλουμε να είναι. Να λυθεί το πρόβλημα της χωματερής. Να ασχοληθεί με την ουσία. Να ασχοληθεί με την και ουσία όχι με το φαίνεστε. Και όχι με το φαίνεστε. Αυτό ήταν και το πνεύμα της επιστολής. Και κλείνω λέγοντας ότι, έκλεισα μάλλον την επιστολή λέγοντας ότι, κατά τη γνώμη μου, αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει και σε αυτό το θέμα την πολιτική του Γιάννη Γαλουζή. Ο Γιάννης Γαλουζής μίλησε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απολυμάτων, το ΟΕΔΑ, σε συγκεκριμένο χώρο δημοτικής αρχής κοντά στο βιολογικό καθαρισμό. Η αντίληψη της Δημαρχίας του Γαλουζή ήταν εκεί να μεταφερθούν όλες οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα απορρίμματα, την ανακύκλωση. Υπενθυμίζω τα 41 πράσινα σημεία, τους κάδους, τους ξύλινους, με τα 4 ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει η Δημοτική Αρχή. Επομένως, το ζητούμενο είναι αντί να αναλύσχεται σε υποβολές μηνύσεων, ας ασχοληθεί με το θέμα, γιατί είμαστε στο 2021, έχουν περάσει τόσα χρόνια, άλλα νησιά τα έχουν λύσει οριστικά τα θέματα, τα έχουν αφήσει πίσω και εμείς συζητάμε ακόμα για χωματερές, για χαδάχυτα, να έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά. Αυτό είναι τραγικό και βλέπουμε πως έχει ξεσηκωθεί και ο κόσμος πια, γιατί ο καπνός που βγαίνει είναι δηλητήριο που το εισπνέουμε οι πάντες και γι' αυτό θα πρέπει, όπως είπατε πολύ σωστά, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί επί της ουσίας με το θέμα αυτό. Το θέμα αφορά όλους μας. Να πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η επιλογή του να καταθέσω μια μήνυση και όπου πάει, ανοίγει και ένα μικρό παράθυρο, ελπίζω να είναι μικρό παράθυρο και να μην είναι πόρτα ολόκληρη, προς την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής γενικά της χώρας, κάτι που είναι κακό. Γιατί αν κάποιοι άνθρωποι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές, τώρα με όλα αυτά νομίζω ότι θα το ξανασκεφτούν και θα κλειστούν στο μικρό κόσμο τους ο καθένας, αφήνοντας τέτοιες επιλογές να κυριαρχούν και στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγκούλια. Να είστε καλά.